Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε Κιλκής, κύριε Ταξίαρχε Διοικητέ του Σχηματισμού, κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος και λοιπόν φορέων της πόλης, κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί φίλοι, σήμερον αγαπητοί φίλοι, τα εισόδια της Θεοτόκου αποτελούν μία από τις κυριότερες και μεγαλύτερες θεομητορικές γιορτές του έτους και η Εκκλησία τα τιμά με μεγάλη μεγαλοπρέπεια. Η είσοδος της Παναγίας μας στο ναό αποτελεί κορυφαίο γεγονός στο θεϊκό σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Αποτελεί τη βάση και την αρχή για όλη τη μετέπειτα ζωή της Θεοτόκου, καθώς είναι το προήμιο της εύνοιας του Θεού στους ανθρώπους, η προαναγγελία του Χριστού και η πραγματοποίηση του σχεδίου της Θείας Οικονομίας για την σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Η εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου είναι παράλληλα και το προανάκρουσμα των Χριστουγέννων. Το πρωί, στην ακολουθία του όρθρου, ακούστηκαν οι καταβασίες των Χριστουγέννων. Πανηγυρικά, ακούσαμε τους ερωτσάλτες μας να λένε το χαρμόσυνο και ελπιδοφόρο μήνυμα σε μια εποχή αστάθειας και πολλών προβλημάτων. Ένα μήνυμα που γλυκαίνει και γεμίζει ελπίδα τις καρδιές των Ορθοδόξων Χριστιανών. Η Θεοτόκος, η προστάτηδα των ευσεβών, η καταφυγή των κατατρεγμένων, η θεραπενίδα των πονεμένων και πάνω απ' όλα για το έθνος μας, μέσα από τη μακραίωνη ιστορική του διαδρομή, η υπέρμαχος στρατηγός, η οδηγήτρια των ενόπλων δυνάμεων. Σε αυτή τη λαμπρή ημέρα της χριστιανοσύνης, η πολιτεία επέλεξε να εορτάζει τις ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας, οι οποίες θέτουν το έργο, την αποστολή και την επιτυχία τους σε ό,τι κάνουν κάτω από τη σκέπη της υπερμάχου στρατηγού, υπερασπίζοντας τα ιερά και τα όσια των Ελλήνων μέχρι την τελευταία ρανίδα του αίματός τους. Στο πρόσωπο της Παναγίας αναποτίθεται η ευγνωμοσύνη και οι ευχαριστίες για ό,τι έχει επιτευχθεί μέσα στο διάβα των αιώνων, μέσα από την πολύτιμη παρουσία της σε κάθε δράση των ενόπλων δυνάμεων εντός και εκτός της χώρας. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν ότι σήμερα καθορίστηκε να εορτάζεται με την πρέπουσα επισημότητα η οφειλήμενη τιμή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Η ημέρα των ενόπλων δυνάμεων είναι εορτή και πανήγυρης όλου του έθνους, το οποίο αποτείνει φόρο τιμής στα εκλεκτά του τέκνα που επομίζονται την υψηλή αποστολή να προασπίζουν την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας από κάθε απειλή και να ασφαλίζουν την ελευθερία. Μαζί με τα μόνιμα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, τα στρατευμένα τέκνα της πατρίδας και τους εθνοφύλακες, το πολιτικό προσωπικό, συμμετέχουν στη γιορτή και όλες οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Ιδιαίτερη τιμή αποτελεί και για τους αποστράτους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων που συνεορτάζουν με την ημέρα τιμής των αποστράτων μετά από μια μακρόχρονη διαδρομή στον ενεργό βίο. Το πολεμικό έργο των ενόπλων δυνάμεων στο διάβα των 200 ετών, καθώς και η ποικίλη, πολύμορφη και ανεκτίμητη προσφορά τους, είναι στους περισσότερους γνωστά και αποδεκτά από την πλειονότητα του ελληνικού λαού και δεν θα αναλώσω το χρόνο σας σε ιστορικές αναφορές. Οι κατευθυντήριες οδηγίες του Καποδίστρια στην Αίγινα στις 11 Αυγούστου 1828 για τη δημιουργία τακτικού ελληνικού στρατού, προδρόμου των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων υπό τη σημερινή τους μορφή, άρχισαν κάπως έτσι. Ξέρετε, κύριε, ότι η κυβέρνηση σε επιθυμεί να απαντήσει το εξάμεινο σχέδιο του τακτικού σώματος και ότι έλαβε όλα τα μέτρα για τον οποίο δεν πρέπει να φτάσει στον σκοπό του. Από τότε ακολούθησαν χρυσές σελίδες δόξας και ηρωισμού των ενόπλων δυνάμεων από τους Βαλκανικούς πολέμους μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τον Ιταλικό, τη Μάχη των Οχυρών και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στο πέρασμα των δύο αιώνων υπήρξαν και σκιερές στιγμές,
για τις ένοπλες δυνάμεις, όπως και σε όλους τους στρατούς του κόσμου, που δεν θα πρέπει να ψηφούμε, από τις οποίες όμως έχουν εξαχθεί σημαντικά συμπεράσματα για την ενότητα διοικήσεως, στρατιωτική και πολιτική, την ορθή σχεδίαση και την προετοιμασία των επιχειρήσεων, τον έλεγχο και τη συνεργασία και των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων στο πεδίο της μάχης. Ενδεικτικό της ανδρείας, της γενναιότητας και του ηρωισμού των ενόπλων δυνάμεων είναι μεταξύ άλλων η δήλωση του Χίτλερ. Η ιστορική δικαιοσύνη μου επιβάλλει τη δήλωση ότι από όλους τους αντιπάλους, ο ένας στρατιώτης πολέμησε με άγνωστο ηρωισμό και ασπαθάνεια. Ενώ ο Τσόρτσιλ, ο πατέρας της νίκης, δήλωσε ότι. Οι σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ένοπλες δυνάμεις, ιδιαίτερα τα δύο τελευταία έτη, πηγάζουν κυρίως από τις επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας, που αφυπνίζει οθωμανικά όνειρα, εργαλοποιεί μεταναστευτικό και προσφυγικό πρόβλημα, αψηφά διεθνές συνθήκες και ψηφίσματα του ΟΗΕ, απειλεί και συντηρεί μια συνεχιζόμενη κρίση. Αυτές οι προκλήσεις όμως στάθηκαν αφορμή για να γεννηθούν νέες ανάγκες, αλλά και νέες ευκαιρίες για τις ένοπλες δυνάμεις. Αποτέλεσε λοιπόν μονόδρομο ο εξυγχρονισμός του προστασίου των ενόπλων δυνάμεων, η αναβάθμιση των υποδομών τους, η προμήθεια νέων υπερσύγχρονων μέσων, με κύριο στόχο την αύξηση της μαχητικής ισχύως και της αποτρεπτικής ικανότητας στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Και όλα αυτά από το υστέρημα του ελληνικού λαού, σε πραγματικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες για όλους μας. Ακόμη, οι στρατιωτικές συνεργασίες, η συνεκπαίδευση και οι κοινές ασκήσεις των ενόπλων δυνάμεων άλλων ισχυρών κρατών στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και φυσικά της Κύπρου, ενισχύουν το πολύτιμο στελεχειακό δυναμικό και δοκιμάζουν τα μέσα στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον. Τέλος, οι νέες ιστορικές συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας και εταιρικής σχέσης, κυρίως με Γαλλία και ΗΠΑ, δημιουργούν ένα νέο πλαίσιο προβολής της ισχύως της πατρίδος και η αξιοποίησή της στο διεθνές διπλωματικό και πολιτικό πεδίο. Όμως, και στην ειρηνική περίοδο, ταυτόχρονα με την εκπαίδευση και την εξάσκηση του στρατιωτικού προσωπικού, η ενίσχυση των επιχειρησιακών συστημάτων και των μέσων και τη συνεχή τήρηση ετοιμότητας και αύξησης της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας, οι ένοπλες δυνάμεις επομίζονται ένα πλήθος άλλων υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο. Εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, μορφωτικές, υγειονομικές και άλλες υπηρεσίες που προσφέρουν στους πολίτες σε απομακρυσμένες ακριτικές περιοχές της χώρας, όπου μαζί ίσως με τα τμήματα των σωμάτων ασφαλείας αποτελούν σχεδόν τη μόνη εκπροσώπηση του ελληνικού κράτους και γίνονται ένα με τις τοπικές κοινωνίες. Σε μεγάλες συμφορές, σε φυσικές καταστροφές, σε έκτακτες περιπτώσεις, οι ένοπλες δυνάμεις με αεροδιακομιδές, με επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, με υπηρεσίες προστασίας του περιβάλλοντος και του δασικού πλούτου της χώρας, προσφέρουν με σχέδιο, τάξη και πειθαρχία τη μέγιστη βοήθεια που μπορούν, ακόμη και με τις πιο αντίξωες συνθήκες. Επίσης, τις τελευταίες εξελίξεις στο μεταναστευτικό και προσφυγικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα, αλλά και στην εξελισσόμενη υγειονομική κρίση, οι ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν στην πολιτεία μεγάλο μέρος από το εξειδικευμένο προσωπικό τους, τις εγκαταστάσεις και τα μέσα τους και με συνέργεια με τους λοιπούς φορείς προσφέρουν αγόγγιστα στο κοινωνικό σύνολο. Τέλος, η διαρκής τουρκική προκλητικότητα, οι ένοπλες δυνάμεις δίνουν ηχηρό παρόν αποφασιστικότητας και αποτροπής και με αυξημένη επιθυμησιακή ετοιμότητα διασφαλίζουν την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα αλλά και την τιμή όλων των Ελλήνων, δημιουργώντας προϋποθέσεις ειρήνης, προόδου και ευημερίας της πατρίδας. Σε αυτόν τον καθημερινό τους αγώνα του συντροφεύει η δέηση της Εκκλησίας μας στην διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Στο δικό μας εορταστικό πλαίσιο θα μπορούσε να ολοκληρωθεί εδώ η σύντομη ομιλία για τις ένοπλες δυνάμεις. Όλα όμως που αναφέρθηκαν πριν συνθέτουν το επιχειρησιακό και το τακτικό επίπεδο δράσης των ενόπλων δυνάμεων και τα δύο μαζί αποτελούν τη μία όψη του νομίσματος. Αυτή που προβάλλεται προς τους πολίτες και στο εσωτερικό της χώρας. Ποια είναι όμως η άλλη όψη, υπάρχει, μπορεί να είναι το ίδιο ανάγλυφη και λαμπερή? Στην άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος, στην αθέατη για τους πολλούς απλούς ανθρώπους,
αλλά υψής της σημασίας για όσους διάγουν πολιτικό βίο και κατέχουν υψηλές θέσεις ευθύνης στην πολιτική και τη στρατιωτική ιεραρχία, είναι η στρατηγική σημασία των ενόπλων δυνάμεων. Εκεί κυριαρχεί μόνο μια λέξη. Ισχύς. Στο σημείο αυτό, ορισμένες σκέψεις του καθηγητή μου στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, Ιωάννη Μάζη, αποτέλεσαν αφορμή για τις τελευταίες σκέψεις με τις οποίες θα ήθελα να ολοκληρώσω την ομιλία. Στην ανθρώπινη κοινωνία, ισχύς σημαίνει, κατά τον Max Weber, κάθε δυνατότητα επιβολής εντός μιας κοινωνικής σχέσης της ιδίας βουλήσεως εις βάρος μιας άλλης. Στην διεθνή πολιτική σκηνή, ο πατέρας της σχολής του πολιτικού ρεαλισμού, Hans Morgenthau, περιέγραψε την ισχύ ως την ικανότητα επιβολής μιας πολιτικής βουλήσεως, μια συνεχής αναμέτρηση πολιτικών βουλήσεων και συνέδεσε άμεσα την ισχύ με το συμφέρον και εν προκειμένου με το εθνικό συμφέρον εκάστου κράτους. Η ισχύς ως ικανότητα επιβουλής της ιδίας βουλήσεως σε βάρος άλλων μπορεί να επιτευχθεί με διαφόρους τρόπους. Το φάσμα των σχετικών δυνατοτήτων είναι τεράστιο, όπου όμως το χρησιμότερο σημείο είναι εκείνο της χρήσεως βίας ή της απειλής χρήσεως βίας, άρα της στρατιωτικής ισχύως, υπό τη σκληρή της μάλιστα μορφή. Στην τελευταία ανάλυση, η στρατιωτική ισχύς είναι εκείνη η οποία εγγυάται την ειρήνη, όπως ακριβώς είχε το έθεσε ο Θουκυδίδης. Αλλά και ο Πλάτων διαπιστώνει πως όμως στη σύγχρονη πραγματικότητα είναι σημαντικό να δούμε την ύπαρξη ή την έλλειψη κάποιου γενικού πλαισίου που είναι απαραίτητο για την διαμόρφωση του οράματος για τις σύγχρονες ένοπλες δυνάμεις. Αναφέρομαι κατά βάση στην ανάγκη μιας νέας μεγάλης ιδέας του ελληνισμού, η οποία βεβαίως προϋποθέτει την ύπαρξη ουσιαστικής εθνικής ενότητας. Τα έθνη έχουν ανάγκη από μεγάλες ιδέες και αυτό είναι κάτι που αποτελεί υποχρέωση των ηγησιών τους. Σήμερα δεν έχουμε ως μεγάλη ιδέα την απελευθέρωση κάποιων εδαφών ή υπόδουλων αδελφών. Αυτή αποτέλεσε τον πόθο και το όνειρο όσων την εμπνεύστηκαν, τη συντήρησαν με βάση το δικό τους χρονικό πλαίσιο και πολλοί θυσιάστηκαν για αυτή, κληροδοτώντας σε εμάς την πατρίδα που ζούμε και λατρεύουμε σήμερα. Εάν μείνουμε όμως σε αυτήν την ιδέα, φοβάμαι πως στερούμαστε του δικού μας οράματος και κινδυνεύουμε να πορευτούμε στο μέλλον με δανεικές ιδέες και μόνο με τα οράματα των προγόνων μας. Εάν ο καθένας από εμάς κληθεί να σκιαγραφίσει σήμερα τη δική του προσωπική μεγάλη ιδέα για την σύγχρονη Ελλάδα του 21ου αιώνα, σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύς ρυθμούς, με γεωπολιτικές ανατροπές, ανακατατάξεις δυνάμεων, συμμαχιών, συμφερόντων και επιδιώξεων, νομίζω πως ένα κοινό πεδίο θα μπορούσε να είναι για τις ένοπλες δυνάμεις η υιοθέτηση ικανής αμυντικής πολιτικής σε συνδυασμό με ισχυρές ένοπλες δυνάμεις σε ένα ισχυρό, κυρίως ευρωπαϊκό πλαίσιο, με ισότιμη και ανταποδοτική συμμετοχή. Όχι όμως για την εξασφάλιση της άμυνας της πατρίδας, αλλά και για να μπορεί η Ελλάδα να είναι παρούσα ως παράγον ειρήνης και σταθερότητας στις ραγδαίες εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στο εγγύς και στο ευρύτερο στρατηγικό περιβάλλον της, το οποίο κάποτε ενέπνευσε και την μεγάλη ιδέα των προγόνων. Σήμερα γιορτάζουν οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας, αλλά περισσότερο ορθό θα ήταν πως ο ελληνικός λαός, ως κοινωνία και ως πολιτεία, εορτάζουμε τις ένοπλες δυνάμεις μας. Συνεορτάζουμε και τους τρεις κλάδους των ενόπλων δυνάμεων, στρατό ξηράς, πολεμική αεροπορία και πολεμικό ναυτικό. Και όλοι μαζί με υπερηφάνεια, συγκίνηση και υπέρτατο σεβασμό, θυμόμαστε τους υπέροχους Έλληνες, όπως τους αποκαλεί ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, στρατηγός Φλόρος Κωνσταντίνος, που πολέμησαν στα πεδία των μαχών για την ελευθερία της πατρίδος και ορισμένοι από αυτούς έδωσαν και τη ζωή τους, περνώντας για πάντα στην αιωνιότητα και στο πάνκρεο των ηρώων του έθνους. Τέλος, ο αρχηγός μας διαβεβαιώνει πως οποιοδήποτε επίδοξος εισβολέας
κάνει το μοιραίο λάθος και προβεί σε πράξεις αμφισβήτησης της εθνικής κυριαρχίας, τότε, καθώς έχουμε τη δύναμη να τον ξαφνιάσουμε δυσάρεστα, θα τον κάνουμε να το πληρώσει πολύ ακριβά και να νιώσει αμέσως στο πετσί του το τεράστιο λάθος. Η ψυχή του Έλληνα μαχητή και η τρομακτική δύναμη πυρός των μέσων μας θα είναι σε θέση να φέρουν την ώρα που θα χρειαστεί το νικηφόρο αποτέλεσμα, καθώς δεν σκοπεύουμε να παραδώσουμε μικρότερη την πατρίδα. Κυρίες και κύριοι, οι ένοπλες δυνάμεις είναι ο οπλισμένος βραχίωνας του έθνους μας, ο μεγαλύτερος και αδιαμφισβήτητος παράγοντας προβολής της εθνικής ισχύως, η πρώτη στη πηγή υπερηφάνειας όλων των Ελλήνων. Χωρίς να λησμονούμε τις λαμπρές και έντοξες σελίδες ιστορίας που έγραψαν, χωρίς να αγνοούμε στιγμές πόνου και χαμένων ευκαιριών, χωρίς να αγνοούμε τις στιγμές αυτές, αλλά με νυφάλια κριτική σκέψη, ρεαλισμό και αποφασιστικότητα, οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας, με το βλέμμα στραμμένο μπροστά, με συνοδοιπόρο τον ελληνικό λαό και με οδηγό την υπερμάχο στρατηγό, θα διασφαλίζουν το διάβα του έθνους μας στην ιστορία, αποτείνοντας ταυτόχρονα φόρο τιμής και παντοτινή ευγνωμοσύνη σε όσους έδωσαν τη ζωή τους σε αυτή τη διαδρομή, σε όσους θυσίασαν τη ζωή τους, σε όσους εορτάζουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή. Στο έθνος μας, στις ένοπλες δυνάμεις. Ευχαριστώ την Ενοψάλτη. Σας ευχαριστώ όλους.